πολύ ωραίο κορίτσι, πολύ ταλαντούχα. Αλλά θέλω να σας πω, πριν από 2 χρόνια περίπου έτυχε και τη γνώρισα λίγο καλύτερα. Όχι, εδώ στην Αθήνα, στην παραλία, έβγαινε η ραδιοφωνική μου εκπομπή. Από κάπου και κάναμε κανένα 2 φορές έτσι ωραία παρέα. Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος η Αμαριλίδα. Τώρα θα τη ρωτήσεις. Γιατί γενικώς βλέπεις μια πολύ ωραία εντυπωσιακή γυναίκα και δεν πιστεύεις ότι μπορεί να είναι και γλυκομήλητη και να μην είναι ανταγωνιστική. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Είναι λίγο πιο ψωνισμένες οι ωραίες γυναίκες του τραγουδιού. Τι να κάνουμε, αυτή είναι ένα καλό παιδί. Ποιο είναι το πραγματικό της όνομα, Δημήτρη, φτιάξε μου και το μόνιτορ που έχει χιόνια. Μαριλή. Μαριλή. Μαριλή Κονόμου. Μπράβο. Σωστό. Όταν ήταν μικρή, τι ήθελε να γίνει. Γιατρός. Σωστά. Πώς λένε τον αδελφό της. Γιώργο. Α, δεν λέει το τέτοιο. Πες ένα άλλο. Νίκο. Κώστα. Που κάτι σου θυμίζει. Γιάννη. Που Γιώργο. Κάτι σου θυμίζει. Δημήτρη. Άιντε, ναι. Ποιος είναι ο τίτλος του τελευταίου της τραγουδιού. Να σε προσέχει. Να σε προσέχει, σωστά. Να με προσέχει λίγο. Λοιπόν, είναι πανέμορφη και πολύ σεξι σήμερα. Η Αμαριλής είναι μαζί μας. Να σε προσέχει. Καλημέρα. Κλάρα, καλώς μας ήρθες. Είμαστε πολύ καλά. Χαιρόμαστε πολύ. Σκορπιός, ε. Σκορπίνα, αγάπη μου. Γι' αυτό είπε επί σεξ απειλ. Άμα δεν εμφανίσει. Σεξ απειλ, υπερβουδέατος. Ο Κωστάκης θέλει να δει τη συναστρία. Πρόσεχε. Έτσι εξηγείται. Τι γίνεται, Αμάρι Λιζάκη, τι κάνεις. Μεγάλο πρόβλημα εδώ. Εδώ, εκεί κάθεσαι. Πώς είσαι, κοριτσάκι. Είμαι μια χαρά, δικό μου αυτό να πιω λίγο νεράκι στην υγεία σας, να είστε καλά. Καταρχήν είναι πολύ ωραία η αλλαγή που έχεις κάνει στα μαλλιά σου. Έχεις κάνει κανένα μήνα τώρα. Αλλά σε ξέραμε πάντα με το ξανθό μακρύ μαλλί. Καλά, πέσανε πολλές αλλαγές, να σου πω. Είχαμε σκεφτεί να τα κάνω μαύρα. Α, με γι' αυτό είχες βάλει και την περούκα. Ακριβώς. Ναι, ναι, τελικά ναι. Δεν τα κάναμε μαύρα και λέμε δεν τα κουρεύουμε. Κουρεύουμε μετά. Μαριλίσσα, από τις λίγες που σου πάει τόσο πολύ το ξανθό, μην το αλλάξεις. Ναι, εντάξει. Είναι και δύσκολο. Δεν μου άρεσε πολύ και το μελαχρινό. Μου άρεσε αρκετά. Όλα σου ταιριάζουν, αλλά το ξανθό νομίζω έτσι σε χαρακτηρίζει. Ναι, παιδιά, και το μάτι και μετά και όσο πήγαινε, ανέβαινε. Γιατί ξεκίνησε από εδώ. Πήγαινε βέβαια και το μελαχρινό. Βλέπουμε τώρα εμείς μια φωτογραφία εδώ. Για δε το μελαχρινό. Ξέρεις τι μου θυμίζει, τη Μαντόνα σε εκείνο το βίντεο κλειπ στο Frozen. Είναι σκληρό, Frozen. Τη Μαντόνα στο Frozen που είχε βάλει αυτή την περούκα. Λίγο Τζολί, ρε παιδιά. Ατζελίνα Τζολί. Φοβερό κλειπ. Ατζελίνα, ίσιο. Πολύ ωραίο. Καρφί. Το φυσικό σου φυσικό είναι καστανό ξανθό, πιο σκουρό. Ή δεν είναι τόσο μελαχρινό αυτό. Ξανθό είναι. Ξανθό σκούρο απλά. Όλες οι μελαχρινές θέλουν να γίνουν ξανθιές και εσύ που είσαι ξανθιά θα πας να γίνεις μελαχρινή. Όχι. Μετά δεν το ξαναπεναφέρεις. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα γιατί δεν μένει μαλλί μετά. Είναι και λεπτά τα μαλλιά μου. Σωστό. Τι κάνεις για να είσαι τόσο όμορφη και να έχεις αυτό το κορμί. Εγώ επειδή σε έχω δει και με μαγιό, το κορμί σου είναι αψεγάδιαστο. Και το δικό σου σταματήρα. Εντάξει. Να τα λέμε κι αυτά. Και εγώ δεν έχω κάνει σαν και παιδί. Εσένα δεν είμαι. Δεν έχω το δικό μας, να το πούμε κι αυτό. Κρύψε την κυλίτσα, Δημήτρη και πέσω. Και εγώ δεν έχω κάνει. Τι κάνεις. Εδώ γελάνε, αλλά γέλασες όμως. Τι κάνεις, γυμναστική, προσέχεις. Εντάξει, προσέχω όσο μπορώ. Δεν είμαι και... σε αυτό δεν είμαι τόσο ψυχαναγκαστική όσο σε όλα τα άλλα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι... πιο πολύ παίζει ρόλο το πώς αισθάνεσαι, μωρέ. Κατάλαβες, γιατί έτσι το... όλα δείχνουν αλλιώς. Γράφουν αλλιώς πάνω σου. Έτσι δεν είναι. Γυμνάζεσαι, πολλές... τρως τα πάντα. Γυμνάζομαι. Τώρα η αλήθεια είναι έχω κανένα τρίμηνο τώρα να γυμναστώ. Δεν ξέρω γιατί, τι με έπιασε. Γυμνάζομαι αρκετά. Γυμνάζομαι αρκετά. Εντάξει. Γυμνάστηκε τόσο πολύ. Κρατάει η μνήμη, αλλά νομίζω τώρα πρέπει να ξεκινήσω γιατί αρχίζει να φαίνεται σε λίγο. Ναι. Γυμνάζομαι, προσέχω, χωρίς να σημαίνει ότι δεν τρώω και αυτά που θέλω να φάω κάποια στιγμή. Ναι. Αυτό. Αλλά όχι τόσο. Δηλαδή, όχι σε καθημερινή βάση. Μια λεμαριά, μια δασταλία που θα κάνει τι είναι. Πάντα. Πούμε, μια πίτσα ένα βράδυ, ένα μπέργκερ, πατάτε τη γενιά. Μια πίτσα δεν είναι δασταλία, 2 και πάνω. Έλα. Τέτοια μα λε τώρα. Κοίτα, θα φάω και τι πατάτε τη γενιά. Θα φάω. Απλά επειδή γενικά έχω και με το στομάχι λίγο θέματα. Με βοηθάει αυτό στο ότι λοιπόν, τα αποφεύγω. Πριν πούμε για αυτά τα ωραία που ετοιμάζει, θα παίξουμε το παιχνίδι με τι ερωτήσει μα. Αν το ξέρει, είναι 10 ερωτήσει. Μην τρομάζεις, θέλουμε γρήγορες, αυθόρμητες απαντησούλες που σου έρχονται στο μυαλό. Ποια είναι η πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού που έχεις βιώσει όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο από κάποιο θαυμαστή. Πρέπει να σου πω κάποια εκδήλωση θαυμασμού που δεν είναι ακραία, γιατί συνήθως ακραίες είναι οι εκδήλωσεις θαυμασμού που έχω. Έλα μωρέ, εντάξει. Τίποτα, όλα πολύ γλυκά, τίποτα το super duper τώρα για να σου το αναφέρω. Σου έχει τύχει, παιδί μου, κάποιος να έχει μόνη μαζί σου, να σε ενοχλεί, να έρχεται κάθε μέρα, να έχεις φοβηθεί ενδεχομένως. Έρχονται αρκετά συχνά και στο καμαρίνι, έτσι έχουμε μια πολύ ωραία επαφή με πάρα πολλά παιδιά, πολλά κορίτσια, πολλά αγόρια, μέχρι εκεί.
Τώρα, αιμονές πιο πολύ στα social συμβαίνουν, αλλά εντάξει. Όλοι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ο Κώστας λίγο είχε χάσει τη λαλιά του. Τέτοια σου συμβαίνουνε. Τρέμουν τα πόδια του. Εντάξει, έτσι είναι με τις ωραίες γυναίκες. Σου έχουν κάνει πρόταση γάμου? Όχι. Θα ήθελες να σου κάνουν? Είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το επόμενο βήμα, είσαι και σε μια σοβαρή σχέση πολλά χρόνια. Άρα, γιατί να θέλω να μου κάνουν? Απλά κάποια στιγμή θα προκύψει και αυτό. Δηλαδή, δεν, η πρόταση, σαν πρόταση δεν μου λέει. Δεν κάτι. Είσαι δηλαδή από τα κοριτσάκια που. Σου λένε. Α, δεν έχει. Γελάει. Γελάει απρόσμητα. Δεν του το λέει κάτι. Ναι, αλλά δεν ακούγεται και ω παιδιά. Επειδή θέλω κι εγώ να. Να μην μου ξεφεύγει τίποτα, όλα αυτά. Πείτε στην κοπέλα γιατί με κράζετε. Αμαριλδάκι, απλά φαντάζομαι ότι σε εμά τι γυναίκε πιο πολύ αυτό έρχεται όταν ξυπνάει για το μητρικό ένστικτο. Αυτό έχει ξυπνήσει μέσα σου ή δεν είσαι σε αυτή τη φάση ακόμα? Το να γίνεις μανούλα, να σκεφτείς το επόμενο βήμα. Εντάξει, το σκέφτομαι πολλές φορές. Αγαπάω και τα παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Αλλά είναι και φορές που φεύγει. Το ξεχνάς με τη δουλειά, με το άγχος, την καθημερινότητα. Ναι, ο σύντροφός δεν είναι... ανταποκρίνεται σε αυτό, δηλαδή. Να τι σου εννοείς? Πει ότι εντάξει, τώρα που το αισθάνεσαι, παιδάκι, να προχωρήσουμε. Ναι, εντάξει, δεν το έχω αισθανθεί με την έννοια του ότι. Αλλά αυτά τα πάμε πράγματα πολλέ φορέ. Λέει, έρχεται και φεύγει. Αυτά τα πράγματα νομίζω προκύπτουν πολλέ φορέ. Μετά από και μία μακροχρόνια σχέση, κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό. Απλά δεν είναι αυτή τη στιγμή. Το έχει σκεφτεί σαν όμως. Κάτι που το έρχεται... θέλουμε, οπότε ναι, να μπούμε και σε αυτό το, ναι, ότι... σε αυτό το δρόμο. Έχει σκεφτεί όμως, αν μείνει εγκύουλα, τι θα κάνει με το τραγούδι? Δηλαδή, εκείνου του μήνε. Σκέφτεσαι τον εαυτό σου να συνεχίζει να εμφανίζεσαι όπως σε ξέρουμε? Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω αν είναι επειδή είμαι μακριά ή αν επειδή. Συνήθως ό,τι μου συμβαίνει. Το διαχειρίζεσαι και από την στιγμή. Ναι, δεν το σκέφτομαι τόσο πολύ από πριν. Μάλιστα. Είμαι πιο πολύ του. Ξέρεις, λίγο. Στιγμής. Ναι, σε στιγμής. Αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του. Δηλαδή στην οργάνωση δεν το έχω καθόλου, ας πούμε. Λοιπόν, okay. Και για να σε προσγειώσουμε τώρα λίγο, έχεις πιάσει ποτέ σύντροφό σου να σε απατά? Όχι, ρε. Όχι. Αν τον έπιανε, τι θα έκανε ο Σκορπίνα? Τι θα έκανε ο Σκορπίνα? Τι θα έκανα? Θα του βγάζει τα μάτια, θα είχε ένα-ένα, φάλαγγα, αυγό στο μασχάλι. Θα σου πω, ανάλογα σε ποια ηλικία το σου συμβαίνει αυτό, σε ποια φάση είσαι, πόσο αυτοπεποίθηση μπορεί να έχεις για να διαχειριστείς ένα τέτοιο, και είναι και η φάση. Δηλαδή όσο μικρότερη, τόσο πιο εκδικητική. Τόσο πιο εκρηκτική θα έλεγα. Εκδικητική. Είμαι πάντα. Σε όλες τις φάσεις. Άρε Σκορπίνα, βέβαια. Λοιπόν, επίσης, παλιότερα, όχι τώρα, παλιότερα. Ναι. Όταν, ας το πούμε, ξεκίναγες. Σου έχει τύχει ποτέ να βγεις στην πίστα και να δεις ότι το μικρόφωνο σου δεν λειτουργεί καλά, στο έχουν χαμηλώσει. Αυτά που λένε στις δεύτερες φωνές, δηλαδή που πριν γίνει γνωστός κάποιος. Ναι, παιδιά, αυτό συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει επειδή κάποιος θέλει να σου κάνει κακό. Αυτό το είναι, υπάρχει μια φυσική συνέχεια στα πράγματα και πόσο μάλλον και στον ήχο. Δεν μπορεί ο ήχος να ξεκινάει. Δηλαδή, εγώ όταν ξεκίνησα πριν αρκετά χρόνια, στις αρχές, έβγαινα πολύ νωρίς. Έλεγα λίγα τραγούδια. Φαντάσου τώρα ο ήχος να έχει την ίδια ένταση με τον ήχο που θα είχε το πρώτο όνομα τότε. Δεν είναι λίγο. Ναι, δεν άρα θες να πεις ότι όλα... είναι ένα κοινό μυστικό που το ξέρουν όλοι και το αποδέχονται. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως μόνο με τον ήχο. Έχει να κάνει γενικότερα με όλη την παραγωγή και όλο το πλαισίωμα. Πόσο χρόνο. Έχει να κάνει με τα φώτα. Έχει να κάνει... Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που έχουν μια γραμμή συγκεκριμένη. Θέλουν όλο το πράγμα να λειτουργεί, είτε έχει να κάνει με τον ήχο, είτε με το φως ή με οτιδήποτε άλλο, με το στήσιμο. Στο 100% σε αυτούς. Οκ, σεβαστό είναι αυτό. Εσύ όμως δεν είσαι έτσι ανταγωνιστική. Αυτό λέω, έχω την αίσθηση ότι είσαι πολύ πιο cool. Δεν είμαι ρε ανταγωνιστική, όχι. Όχι. Και γι' αυτό το λόγο ίσως δεν το βλέπω και τόσο ανταγωνιστικά, που μου είχε συμβεί παλαιότερα. Μάλιστα. Βέβαια. Τώρα όχι το. Όχι. Ποιος το έχει κάνει? Έχεις πει. Ποιος το έχει κάνει? Γιατί πια και όχι ποιος? Ποιος? Ψητηρίζει ο Κώστας. Γιατί ποιος και όχι ποιος? Γιατί ο σύντροφός της είχε με όχι ποτέ. Είπα ποιος το είχε κάνει και το είπα σιγά. Κράτα τις αποστάσεις σου. Κράτα τις αποστάσεις γιατί ξέρεις, έχω μακρύ προσέ. Κάτσε να τελειώσει ο Κώστας λίγο το φλερ, περίμενε. Α, φλερ, ήταν και δεν το κατάλαβα, παιδιά, συγγνώμη. Ούτε εγώ δεν το κατάλαβα. Έχεις πει ποτέ τραγούδι που δεν σου άρεσε καθόλου? Έχεις πει? Σαφώς και έχω πει. Γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε επιλογές, μετά για κάποιο λόγο ξέρεις, δεν μας αρέσουν. Πίστευες ένα τραγούδι και δεν το πίστευες. Είναι θέμα πολλών πραγμάτων αυτό. Βέβαια. Ρε παιδιά, μπορεί και η δισκογραφική σου που σε αρχές όπως μου να σε πιέσει. Όλα παίζουν αυτά. Μου έχει συμβεί όμως και το άλλο. Να πω ένα τραγούδι το οποίο το πιστεύει. Να μην μου αρέσει και να μου αρέσει μετά. Γιατί το κατάλαβα μετά, το κατανόησα. Ξέρεις, ένα τραγούδι που το έχεις πει. Τα τραγούδια τώρα είναι κάτι πολύ.
ναι. περίεργο. Δηλαδή με τα τραγούδια παίζει κάτι πολύ περίεργο. Υπάρχουν ανακριβές μεγάλες που υπόθηκαν για σένα, ας πούμε, η μεγαλύτερη, θυμάσαι ποια ήτανε? Ανακριβία δεν θυμάμαι. Όχι. Δεν έχεις αναχωρηθεί ποτέ, δηλαδή, από ένα δημοσίευμα έτσι πολύ? Που να σε αδικούσε? Αν, δεν θυμάμαι. Πρέπει να έχει γραφτεί κάτι, δεν μπορεί. Αλλά τώρα, αλήθεια, δεν έχω καθόλου καλή μνήμη. Αλήθεια όμως το λέω αυτό. Λοιπόν, ίσως, αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι εκδικητική σαν Σκορπίνα. Επειδή δεν θυμάμαι, ξεχνάω. Αυτό. Τις δικές σίγουρα δηλώσεις, όμως θα έχουν γραφτεί. Δεν μπορεί να μην έχουν γραφτεί. Τις δικές δηλώσεις τις θυμάσαι, ας πούμε, υπήρχε μια δήλωση που έχεις κάνει που έχεις στεναχωρεθεί? Πού να θυμάμαι εσύ και όλες τις δηλώσεις μου τώρα. Κάτι ούτε που να είπες των αλωνών που γράφηκαν θυμάσαι, ούτε τα δικά σου. Αν μου πεις τώρα, μπορεί να. Ξέρεις, όταν μιλάς με πάρα πολύ κόσμο. Έχουν περάσει πολλά. Εκτός αν είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα στάνταρ μου, τα δικά μου. Την δική μου ηθική δηλαδή. Τα οποία αυτά είναι ψηλωστά. Δηλαδή δεν αλλάζουν. Αυτό, αλλά αυτό το φαινόμενο Παντελίδη Αμαριλίδα το περίμενες? Γιατί ξέρω ότι ήσουν από τους ανθρώπους που ήσουν πολύ κοντά του, ήσουν και στο τελευταίο. Ότι ο κόσμος τόσο καιρό μετά το θάνατό του συνεχίζει να τον κρατάει ζωντανό στη μνήμη του, τα τραγούδια του, δηλαδή ότι κάνει επιτυχία. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Ενώ, δεν θυμάμαι τέλος πάντων τόσο έντονα. Βέβαια τώρα είναι έντονο γιατί είναι όλο το επικοινωνιακό διαφορετικό από ότι. Τα παλιότερα χρόνια. Ενημερωνόμαστε διαφορετικά. Ναι. Ακριβώς. Αλλά ναι, το περίμενα. Γιατί είναι φαινόμενο ο ίδιος. Οπότε ήταν. Είναι, τέλος πάντων. Φάξη, είναι, πόσο είναι. Μάλλον γιατί να μην είναι και τώρα. Mm-hmm. Γι' αυτό και παίζω τα τραγούδια του και θα, πιστεύω ότι θα παίζονται για πάρα πολλά χρόνια. Τι ακόμα. Έχεις κρατήσει? Δηλαδή είναι, ο Παντελής είναι εδώ. Είναι εδώ. Διαταγές. Δηλαδή, οι διαταγές είναι δικό του. Βέβαια, βέβαια. Μου έδωσε τις διαταγές. Και κάναμε τότε, θυμάμαι, το 2013 το καλοκαίρι συναυλίες μαζί. Είχαμε πάει και στην Κύπρο. Είχαμε περάσει εκπληκτικά. Τι έχεις κρατήσει από εκείνον σαν καλοκαίρι. Άνθρωπο? Τι άνθρωπος ήταν? Πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Τίποτα. Η αυθεντία του, νομίζω, είναι ο κοινός παρανομαστής οτιδήποτε έκανε. Mm-hmm. Είχε μια γνησιότητα. Όχι γνησιότητα. Δεν είχε τίποτα επιτηδευμένο αυτός ο άνθρωπος. Εκτός του ότι έγραφε βιωματικά. Ήταν ένα παιδί αυθεντικό, ένα παιδί αληθινό, με φοβερό χιούμορ. Γενναιόδωρος από ό,τι έχουμε ακούσει. Απίστευτα ταλαντούχος. Είχε φοβερό ταλέντο και γι' αυτό και έκανε τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί είχε ένα δικό του ιδιαίτερο τρόπο που έγραφε και συνδύαζε τον στίχο του με τις μελωδίες του. Σωστό. Θα σε πάω και σε έναν άλλο φίλο σου που είναι στον Άγιο Δομήνικο. Αν έβλεπες τον Μπο χωρίς να παρακολουθείς την πορεία του και τον έβλεπες απλά τόσο αδυνατισμένο. Καλά, δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Του πάει όμως. Νομίζω ότι είναι η πιο θεαματική αλλαγή. Σωστό, σε αυτό το παιχνίδι. Έχει γίνει σιθρού άνθρωπος. Ναι. Από ντου και έγινε σιθρού. Ναι. Εμάς μας αρέσει. Δεν ξέρω. Ο Δημήτρης λέει ότι δεν του πάει. Εμάς μας αρέσει. Δηλαδή σε μένα και την Ελένη μας αρέσει που αδυνατίζει. Σα αρέσει. Κοίταξε και 5 κιλά τώρα, δηλαδή 5-10 κιλά πάνω πάλι θα είναι μια χαρά. Αυτό που λες είναι προφανώς επειδή έχει παραστέγνωση στο πρόσωπο, λέω εγώ. Όχι μόνο, δεν του χάθηκε το μούσκουλο όλο, πάει, εξαφανίζει όλο. Του το έχεις ότι θα αντέξει. Ήτανε πολύ όμως ντούκι, ρε, εντάξει, είναι μια χαρά είναι τώρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Του το έχεις ότι θα αντέξει τόσο καιρό, γιατί είναι στους φιναλίστ, καλός κακός δηλαδή, έχει φτάσει μια ανάσα από το τελικό. Τον Μπό είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, είναι ήρεμη δύναμη και του το είχα, ναι. Ναι, το πίστευα ότι θα αντέξει. Μπράβο, λοιπόν. Εσύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μου αρέσει, πολύ, το βλέπω, το βλέπω. Εντάξει, αυτό συνηθίζεται. Όλα συνηθίζεται. Έτσι πιστεύω, παιδιά, δεν ξέρω. Στη θάλασσα. Φαντάζομαι ότι συνηθίζεται. Το βλέπω, μου αρέσει πολύ, τα αγωνίσματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Είσαι αγωνιστική, το έχεις δηλαδή. Ναι. Αγωνιστική. Full. Είσαι full, ναι. Αγωνιστική, όχι ανταγωνιστική. Ναι, εντάξει, γιατί δεν θα είσαι γιατί. Μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι μετά και πορώνεσαι, παθιάζεσαι. Λοιπόν, να σε προσέχει. Καινούριο τραγούδι. Ναι. Πες μας ναι. για αυτή τη δουλειά. Τα ακούμε. Πάει λίγο φωνή, παιδάκι μου. Δεν κοιμηθήκαμε. Και να σου δίνει πιο πολλά. Να σε προσέχει. Εγώ μια χαρά τον βλέπω, παιδιά. Αφήστε τα αυτά. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Να σε προσέχει. Όποια σε έχει, να σ' αγαπάει δυνατά και να σου δίνει πιο πολλά, να σε προσέχει κι ας με πειράσει. Happy day, happy day, so very happy day. Να σε προσέχει. Λοιπόν, και
που είναι, θα κλείσουμε ωραία παρείστικα με την αγαπημένη μας Αμαριλίδα και το Γιάννη που θα μας βοηθήσει. Καλημέρα, Γιάννη. Εμείς ακούσαμε να κάνεις λίγο πρόβα στο διάλειμμα και εντυπωσιαστήκαμε γιατί η φωνή σου ακαπέλα και χωρίς τη μουσική ήταν. Στα διαλύματα πάντα τραγουδάω καλύτερα. Όχι. Ήταν μαγική. Πες μας για τους συντελεστές του τραγουδιού. Γιάννης Φρασέρης σε μουσική, Γρηγόρης Βαξαλαβανέλης στίχος. Ενορχήστρος ο Ρουσέτος Δημητρόγλου. Το βίντεο κλιπ που είδαμε πριν του Γιάννη του Παπαδάκου. Κυκλοφορεί από τη Μήνος. Πάρα πολύ ωραία. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μας ετοιμάζεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συναυλίες, εμφανίσεις, τι ετοιμάζεις? Όλο το καλοκαίρι και... Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Μπράβο, κοριτσάκι μας. Ναι. Λοιπόν, χαλαρώστε, δυναμώστε την τηλεόραση γιατί θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό που θα ακούσετε. Και από εμάς, πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα λέμε αύριο Τρίτη. Άτιμη νύχτα. Τι μου θυμίζει και με γυρίζει ξανά εκεί. Κλείνω τα φώτα, σβήνω τα αστέρια. Σε άλλα χέρια βρήκε ζωή. Τι περνάω κι ας μη φαίνεται ποτέ. Πονάω την καρδιά μου στα μάτια τα βράδια. Και εμφανίζεσαι πάντα αμέσως μπροστά μου εσύ. Να σε προσέχει όποια σε έχει. Να σ' αγαπάει δυνατά και να σου δίνει πιο πολλά. Να σε προσέχει κι ας με πειράζει που όλα τέλειωσαν για μας. Φτάνει να ξέρω πως γελάς. Να σε προσέχει όποια σε έχει. Περνάω και ας μη φαίνεται ποτέ. Πονάω την καρδιά μου στα μάτια τα βράδια. Κοιτάω και εμφανίζεσαι πάντα αμέσως μπροστά μου εσύ. Να σε προσέχει όποια σε έχει. Να σ' αγαπάει δυνατά και να σου δίνει πιο πολλά. Να σε προσέχει κι ας με πειράζει που όλα τέλειωσαν για μας. Φτάνει να ξέρω πως γελάς. Να σε προσέχει όποια σε έχει. Μπράβο, είσαι καταπληκτική. Μπράβο, υπέροχη. Έχεις υπέροχη φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Και δεν τολμώ πολύ πρωί-πρωί να κάνουν αυτό που έκανες. Μπράβο. Άξιος που δεν έχει ανοίξει η φωνή, δεν έχει δουλευτεί. Μάλλον θα έχω το, πώς το λένε, την άγνοια κινδύνου. Όχι, έχεις το ταλέντο. Καλή συνέχεια. Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι, καλή περιοδία. Καλό καλοκαίρι, χάρηκα πάρα πολύ. Καλό ταξίδι το καινούριο σου τραγούδι. Φιλιά πολλά. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου. Τα λέμε αύριο. Καλή εβδομάδα. Να σ' αγαπάει δυνατά και να σου δίνει πιο πολλά.